στην Προεδρία της Δημοκρατίας σε μια στιγμή που έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς τους Έλληνες. Σας υποδέχομαι όταν πια έχει τελειώσει το τελευταίο μνημονιακό πρόγραμμα και έχει επέλθει και συμφωνία στο ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω θερμώς για τη συμβολή σας στην εξέλιξη αυτή, γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική ήταν η συμβολή αυτή. Αλλά θέλω επίσης να σας επισημάνω ότι αυτό που κάνατε για την Ελλάδα στην ουσία ήταν μια προσφορά για την ίδια την Ευρώπη. Γιατί εξασφαλίζοντας την πορεία της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωζώνη, στην ουσία με τις προσπάθειες που κάνατε και εσείς και άλλοι, αλλά εσείς προσωπικώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διασφαλίσατε τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της Ευρωζώνης. Monsieur le commissaire, cher ami, j'ai l'honneur de vous accueillir ici à la présidence. Je tiens à vous remercier, vous personnellement, tout particulièrement pour votre contribution que nous connaissons tous, car ce que vous avez fait pour la Grèce était une contribution à l'Europe tout entière, dans son ensemble, car en garantissant la permanence de la Grèce dans la zone euro et dans l'Union européenne, ce que vous avez accompli avec vos efforts, vous, entre autres, dans la Commission européenne, vous avez garanti la cohésion de l'Union européenne. Θα σας παρακαλούσα στο μέλλον, στην εποχή που μπαίνουμε στη φάση της εφαρμογής ενός άλλου προγράμματος με πολύ διαφορετική νοοτροπία, πολύ διαφορετικό περιεχόμενο, είναι το πρόγραμμα που έχουν χώρες όπως η Πορτογαλία, όπως η Κύπρος, πρόγραμμα μετά την μνημονιακή εποχή. Σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα έχουμε, η παράκληση είναι, και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το διεκδικήσουμε εμείς οι Έλληνες εν ονόματι της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πολλές από τις θυσίες του ελληνικού λαού για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη έγιναν από λάθη που δεν οφείλονται στην Ελλάδα. Είναι γνωστό, κύριε Επίτροπε, ότι ιδίως το πρώτο μνημόνιο είχε πολλά και σημαντικά λάθη από την αρχική του κατασκευή. Αυτά τα λάθη τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός, δεν είναι δικά του λάθη. Ξέρουμε τα λάθη που κάναμε εμείς. Αυτά πάντως, ορισμένα από αυτά, δεν είναι λάθη των Ελλήνων. Παράκληση θερμή. Και νομίζω, όπως είπα πριν, ότι είναι θέμα ελληνικής και δικαιοσύνης. Στο πρόγραμμα που θα έχουμε σε αυτή τη νέα εποχή, που το τονίζω δεν έχει να κάνει με τα μνημονιακά προγράμματα που ξέραμε μέχρι τώρα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να πληρώσει όλο το κόστος για αυτά τα λάθη που δεν είναι δικά του. Ξέροντας την προσωπικότητά σας, ξέροντας την ευρωπαϊκή σας πραγματικά παιδεία, αλλά αν θέλετε και τον ευρωπαϊκό σας προσανατολισμό, είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα θα έχει για μια ακόμα φορά τη συμπαράστασή σας σε αυτόν τον δρόμο, που είναι πολύ πιο εύκολος και πολύ πιο ελπιδοφόρος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίσατε. Je voudrais vous prier ceci pour l'avenir, maintenant là où on est en train d'entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle ère avec un nouveau programme qui n'a rien à voir avec le mémorandum du passé. Un programme qui a tout à fait une autre mentalité et tout à fait un autre contenu. C'est le programme suivi par le Portugal ou par Chypre ou par d'autres pays après la période des mémorandums. Donc dans ces programmes que nous allons appliquer, je voudrais vous prier de tenir compte du fait que beaucoup de sacrifices du peuple grec pour que la Grèce reste dans la zone euro et dans l'Europe ont été faits pour payer des erreurs qui n'étaient pas dues à la Grèce, entre autres. Ceci est connu, surtout pour ce qui est du premier programme d'ajustement, du premier mémorandum. Dès par sa construction, il y avait des erreurs inhérentes qui n'avaient rien à voir avec les erreurs de la Grèce. Nous, nous connaissons nos erreurs et nous sommes en train de les rectifier, mais au nom de la solidarité et de la justice à l'Union européenne, je voudrais vous prier de tenir
tenir compte, de contribuer pour que ce fait soit tenu, soit pris en considération. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que le peuple grec paye avec des sacrifices pour des erreurs qui ne sont pas les siens. Je suis convaincue que vous, avec votre personnalité, votre mentalité européenne, votre grande éducation, je suis sûre que vous allez contribuer à cet effet. Maintenant que la Grèce est en train d'entamer une nouvelle voie, qui est beaucoup plus facile d'ailleurs, et qui est une voie qui porte de l'espoir. Encore une fois, soyez le bienvenu, monsieur le commissaire. Merci, monsieur le président, de votre accueil amical. Comme à chaque fois, je commence cette visite par cette rencontre avec vous, à laquelle je tiens beaucoup. C'est vrai que ma nouvelle visite en Grèce intervient dans un contexte nouveau, dont je suis heureux. Parce que, comme je l'avais dit, il fallait conclure le 21 juin à l'Eurogroupe le programme grec pour ouvrir de nouvelles perspectives. Et je sais en réalité que l'histoire qui vient de s'écouler a été tragique. Elle a été dangereuse pour la zone euro, elle a été très dure pour les Grecs. Et croyez-moi, je n'ignore pas les souffrances du peuple grec. Je pense aux retraités qui ont vu ses pensions diminuer. Je pense aux travailleurs qui ont perdu son emploi. Je pense aux familles qui ont vu des jeunes partir à l'étranger. Et je sais qu'on doit réparer absolument les dégâts sociaux de la crise. L'histoire n'est pas finie. Mais c'est une nouvelle phase, dans la mesure où maintenant, la Grèce va pouvoir avancer sur ses deux pieds, librement, avec ses partenaires européens à ses côtés, dans la solidarité, mais plus avec la main tenue. Et en effet, ce que nous allons faire maintenant est radicalement différent de ce qui a été fait auparavant. En tout cas, ça doit être radicalement différent. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά καταρχάς για την πολύ φιλική υποδοχή που μου έχετε επιφυλάξει. Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, προσπαθώ να συναντήσω πρώτα εσάς. Η νέα μου επίσκεψη σήμερα λαμβάνει χώρα σε ένα νέο πλαίσιο και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος γι' αυτό. Εκφράζω τη βαθιά μου ικανοποίηση γι' αυτό. Όπως έχω ήδη δηλώσει επανειλημμένος, στις 21 Ιουνίου στο Eurogroup έπρεπε πράγματι και το καταφέραμε να κλείσουμε με την προηγούμενη περίοδο των μνημονίων και να ξεκινήσουμε ένα νέο δρόμο με νέες προϋποθέσεις και νέες προοπτικές. Γνωρίζω πολύ καλά πως η ιστορία την οποία βιώσαμε όλοι είχε τραγικές πτυχές, ήταν τραγική, ήταν επικίνδυνη για τη ζώνη του ευρώ και πάρα πολύ δύσκολη για τους Έλληνες. Γνωρίζω την οδύνη που έχουν υποστεί και που έχουν υποφέρει οι Έλληνες. Έχω στο μυαλό μου τους συνταξιούχους που είδαν τις συντάξεις τους να περικόπτονται, τους εργαζομένους που πολλοί από αυτούς έμειναν άνεργοι, τις οικογένειες που αναγκάστηκαν να αποχαιρετήσουν τους νέους τους οι οποίοι έφυγαν για το εξωτερικό. Γνωρίζω και πιστεύω ότι πρέπει να επιδιορθώσουμε τις κοινωνικές βλάβες που επέφερε η κρίση. Αυτή η ιστορία λοιπόν δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Ελλάδα πλέον στέκεται ελεύθερα στα πόδια της και ξεκινάει μια νέα πορεία όπου θα περπατήσει με τους εταίρους στο πλάι της, αλλά θα είναι ελεύθερη και αυτόνομη. Θα είναι ο ένας πλάι στον άλλον στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της ευθύνης. Το νέο πρόγραμμα που θα έχουμε είναι και θα έπρεπε να είναι ριζοσπαστικά διαφορετικό ως προς το περιεχόμενό του από όλα τα προηγούμενα. En quelques mots, en quoi est-ce différent? D'abord, il n'y a pas et il n'y aura pas de nouveau programme pour la Grèce. L'époque des programmes grecs, c'est fini. Maintenant, nous avons une relation qui est celle d'un État normal au sein de la zone euro, qui se voit appliquer les mêmes procédures que les autres, celle de ce qu'on appelle le semestre européen. Mais il y a aussi une surveillance post-programme, comme ça a été le cas en effet pour l'Irlande, pour le Portugal, pour Chypre, qui signifie simplement que les engagements pris avant sont tenus. On doit s'en assurer pour le bien de la Grèce. Elle doit continuer à avoir des politiques budgétaires sérieuses. Mais les réformes pour les Grecs seront choisies à l'avenir par les Grecs, dans un cadre purement grec. Et nous n'avons pas de mots à dire là-dessus. Au contraire, nous devons continuer à être là aux côtés de nos amis grecs, avec toute notre solidarité, avec tout notre soutien. Et ce qu'il faut, c'est que cette nouvelle page qui s'ouvre soit la page de la croissance dans la justice. Il est très important qu'après avoir fait des réformes, la Grèce s'ouvre aux investisseurs pour plus de croissance et plus de création d'emplois et plus de solidarité. Vous pouvez compter sur moi, dans mes fonctions présentes,
futur pour rester un ami de la Grèce et pour que nous continuions à faire de cette présence de la Grèce dans l'euro une réussite. Vous savez, moi j'ai toujours pensé une chose, c'est que sans l'euro, la Grèce aurait été appauvrie et sans la Grèce dans l'euro, l'Europe aurait été affaiblie. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes sur la bonne voie, mais je suis conscient de tout ce qui reste à faire et nous le ferons ensemble. Merci. Ποιες είναι οι διαφορές? Καταρχάς δεν υπάρχει ούτε θα υπάρξει πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Μνημόνια τέλος. Αυτή είναι η βασική και ειδοποιώς διαφορά. Σήμερα η Ελλάδα θα έχει σχέσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους της ως κανονικό κράτος, μέσα στην κανονικότητα. Θα ισχύουν για την Ελλάδα οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για όλες τις άλλες χώρες μέλη της ζώνης του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Επομένως δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Βεβαίως υπάρχει εποπτεία μετά το πρόγραμμα, κάτι το οποίο ισχύει και για την Ιρλανδία και για την Πορτογαλία και για την Κύπρο και για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Στο πλαίσιο αυτής της εποπτείας μεριμνούμε ότι δεσμεύσεις που είχαν αναλυθεί από την Ελλάδα προηγουμένως συνεχίζουν να τηρούνται. Δηλαδή, όπως κάθε χώρα, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να έχει σοβαρή δημοσιονομική πολιτική. Οι μεταρρυθμίσεις όμως, όποιες και αν υπάρξουν στο μέλλον, θα έχουν επιλεγεί από τους Έλληνες. Οι μεταρρυθμίσεις που θα αφορούν την Ελλάδα θα έχουν επιλεγεί από τους Έλληνες, θα γίνονται από Έλληνες και για τους Έλληνες. Εμείς δεν θα έχουμε κανένα λόγο να πούμε ως προς αυτό. Είναι μια νέα σελίδα η οποία ανοίγει αυτή τη στιγμή και προκειμένου η Ελλάδα να βρει την ανάπτυξη μαζί με τη δικαιοσύνη. Και εμείς θα σταθούμε στο πλευρό της με αλληλεγγύη. Πιστεύουμε ότι μετά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει πρέπει η Ελλάδα να στραφεί προς τους επενδυτές, να στραφεί προς τις επενδύσεις έτσι ώστε να κατακτήσει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ύπαρξη περισσότερης αλληλεγγύης. Και σε ό,τι με αφορά, από τη θέση την οποία κατέχω τώρα, αλλά και όποιο μετερίζει και αν βρεθώ στο μέλλον, μπορείτε να σας διαβεβαιώ ότι μπορείτε να βασίζεστε σε μένα ως φίλος της Ελλάδας, διότι θα συνεχίσω να τη στηρίζω από όποια θέση και αν βρεθώ, προκειμένου η παραμονή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ να στέφεται με επιτυχία. Ανέκαθεν θεωρούσα και το έλεγα ότι χωρίς το ευρώ, το ενιαίο νόμισμα, η Ελλάδα θα είχε φτωχύνει, αλλά χωρίς την Ελλάδα στο ενιαίο νόμισμα, η Ευρώπη θα ήταν πολύ πιο αδύναμη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα πολύ καλό δρόμο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για όλες σας τις προσπάθειες. Μάλιστα. Ακούσαμε. Θα γίνω στο Προεδρικό. Τώρα, στο Υπουργείο Οικονομικών, μιλάει ο κύριος